Με το PlayStation 4 να έχει κάνει ήδη τον ντεμπούτο του, θα περίμενε κανείς πως η προσοχή των ομάδων ανάπτυξης θα είχε στραφεί σε αυτό, κάτι που εν μέρει ισχύει. Αυτό όμως δεν εμπόδισε στο ελάχιστο την Insomniac Games να τιμήσει για μία τελευταία φορά το μαύρο γίγαντα που ακούει στο όνομα PlayStation 3 με έναν τίτλο που μετά την κυκλοφορία του εξαίσιου A Crack in Time λίγοι περίμεναν. Ανήκοντας στη μελλοντική τετραλογία, το Into the Nexus τοποθετείται μετά τα γεγονότα του Crack in Time, με το δίδυμο να δανείζει για μία ακόμα φορά τη βοήθειά του στο Polaris Defense Network, με στόχο αυτή τη φορά την ασφαλή μεταφορά της επικίνδυνης για το γαλαξία Vendra Prague στη φυλακή Vartax. Κάτι φυσικά πηγαίνει στραβά και η Vendra ξεφεύγει με τη βοήθεια του αδερφού της Neftin. Κάπου εκεί ξεκινάει η περιπέτειά μας με αποκαλύψεις και ανατροπές να κάνουν την εμφάνιση κατά την λιγότερο από 7 ώρες διάρκεια του τίτλου. Μπορεί το σενάριο να μην διακατέχεται από το ύφος του κύριου storyline που είδαμε να ξεκινά στο Tools of Distraction, αλλά πράττει τα απαραίτητα ώστε να βάλει τις βάσεις για μια διασκεδαστική περιπέτεια γεμάτη ποιοτικό gameplay, όπλα και gadgets. Από νωρίς το παιχνίδι, ερχόμαστε σε επαφή με ένα νέο τύπο gameplay, αυτό της μηδενικής βαρύτητας, όπου ο Ratchet βάζει σε λειτουργία τις μαγνητικές μπότες του, μεταπηδώντας από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, καθώς τα πάντα γύρω του αιωρούνται. Για πρώτη φορά μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να ελέγξουμε τον χνοδωτό ήρωα στο κενό του διαστήματος με σύμμαχο τη μάσκα οξυγόνου του, τον blaster και τις μπότες του. Τα platforming στοιχεία διαδέχονται το gunplay με συνοχή, δίχως να κουράσουν στο ελάχιστο. Τον παίχτη. Το ίδιο μπορεί να υποθεί και για το οπλοστάσιο, με το πλήθος του να είναι ό,τι πρέπει για τη διάρκεια του τίτλου. Όπως όλη η PlayStation 3 προκάτοχή του, το Into the Nexus δείχνει και παίζεται άψογα, δίχως ίχνος lag ή μειωμένου frame rate. Οι υφές και ειδικά τα μοντέλα των χαρακτήρων δείχνουν άψογα, από τη γούνα του Ratchet μέχρι τα γλιστερά στρατεύματα των Thugs for Less. Η τελευταία απόπειρα της Insomniac στο PlayStation 3 μπορεί να μην καταφέρει να αγγίξει τόσο σε ευελιγνητικές όσο και σε ποιότητα προηγούμενους τίτλους, αλλά κλείνει την Future Trilogia όπως της αρμόζει.